Είναι ισοπαλία σε ένα εκτός έδρας ντέρμπι κάτι θετικό ή είναι απώλεια δύο βαθμών, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι? Para ser realista, nós perdemos dois pontos aqui por tudo aquilo que produzimos durante o jogo todo. Não porque os jogadores não quisessem, não porque os jogadores não criassem, mas é futebol. Conseguimos chegar muitas vezes à beira da baliza do nosso adversário e não tivemos tão inspirados para poder fazer mais do que um golo, mas os rapazes lutaram, os rapazes jogaram, os rapazes insistiram, nunca desistiram, e isso é que me satisfaz. É ver uma equipa com caráter, com personalidade, que sabe aquilo que está a fazer dentro de campo e luta até ao fim pelo melhor resultado possível. E hoje realmente podíamos ter sido aqui com uma vitória. Me apólito sevasmo pros ton antípalo, nomeizo oti an kapios ide afton ton agona, θεωρώ πως χάσαμε δύο βαθμούς, ήταν μια απώλεια δύο βαθμών και αυτό γιατί η ομάδα μας ήταν κυρίαρχη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στην ροή του παιχνιδιού, ποτέ δεν τα παράτησε, συνέχισε, έδειξε μια πάρα πολύ μεγάλη επιμονή, υπομονή, με αρκετές αλλαγές μπορούμε να πούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κάτι το οποίο εμένα με αφήνει πάρα πολύ ικανοποιημένο, το γεγονός δηλαδή ότι οι ποδοσφαιριστές μου ποτέ δεν το παράτησαν, ανταμείφθηκαν γι' αυτό με ένα γκολ, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει ακόμα και έτσι και ένα δεύτερο και να κερδίσουμε τον αγώνα, οπότε θεωρώ πως θα πρέπει να είχαμε κερδίσει αυτόν τον αγώνα. Ωστόσο, όταν βλέπω μόνο όλη αυτή την προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές μου και το πώς ακριβώς αγωνίστηκαν, δεν μπορώ παρά να τους δώσω συγχαρητήρια. Μία από αυτές τις αλλαγές την είδαμε στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού με την αλλαγή του συστήματος. Η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα σας κάνει να σκέφτεστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα συστήματα στην πορεία της σεζόν? Εγώ θα ήθελα να δώσω μια οπνιόν ως τρέναδορ. Não foi uma mudança de sistema, foi uma mudança de dinâmicas de equipa. Eu não jogo os números, eu não jogo as peças no tabuleiro, são dinâmicas. Nós precisávamos, em função do que o adversário nos estava a defender, o adversário estava-nos a defender com muita gente atrás da linha da bola, linha de 5, linha de 6, e nós temos que usar algumas estratégias, algumas nuances táticas que nos permitam outras soluções. E a verdade é que os jogadores entraram muito bem e entraram para tentar resolver, e por mera infelicidade nós não saímos daqui com outro resultado, mas eu já fiz isso muitas vezes. As pessoas olham para o sistema como se ele fosse uma coisa parada, estática, mas eu não jogo com sistemas, já vos disse, jogo com dinâmicas em função daquilo que nós podemos aproveitar das debilidades ou das forças do nosso adversário para ajustar a nossa equipa. É isso que eu faço. Για να δώσω την προπονητική μου άποψη, αυτό το οποίο προσπαθήσαμε εμείς να κάνουμε, εγώ δεν κοιτάω τόσο πολύ τα νούμερα, τα συστήματα, γιατί το σύστημα είναι κάτι στατικό, είναι κάτι το οποίο ελάχιστες φορές βλέπεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και αυτό γιατί το σημαντικότερο είναι οι δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ των ποδοσφαιριστών και του αντιπάλου. Αυτό που εμείς κάναμε ουσιαστικά ήταν αυτό που βλέπαμε ότι απαιτούσε το παιχνίδι από εμάς να κάνουμε. Από έναν αντίπαλο ο οποίος έπαιζε πίσω με 5 και με 6 ποδοσφαιριστές, οπότε χρειάστηκε εμείς από τη δική μας πλευρά να κάνουμε κάποιες μικρές τακτικές αλλαγές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε ακόμα περισσότερο τους ποδοσφαιριστές και τα χαρακτηριστικά που είχαμε στην διάθεσή μας. Εκτός αυτού, ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές που μπήκαν πάρα πολύ καλά, μας βοηθήσανε πάρα πολύ καλά, δώσανε όθηση στην ομάδα. Και όσον αφορά το σύστημα, ας το πούμε έτσι, σύστημα, αυτό που μπορώ εγώ να πω είναι ότι αυτό που έγινε σήμερα το έχουμε ξανακάνει και στο παρελθόν. Σίγουρα θα το ξανακάνουμε και στο μέλλον, εάν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι αναγκαίο για να γίνει. Απλώς αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα συστήματα είναι κάτι στατικό και εγώ περισσότερο κοιτάω τη γενικότερη εικόνα και όχι το αν θα είναι πίσω 3 άτομα ή 4 άτομα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε 1-2 δευτερόλεπτα μέσα στον χρονιστικό χώρο.